Έχει ανοίξει η πλατφόρμα εδώ και τρεις μέρες, Σοφία, για τις δηλώσεις των ακινήτων και τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που αφορούν το 2020. Και όταν λέμε 2020, κάποιος που θα μπει μέσα και θέλει να έχει μία μεταβολή, μία αγορά, μία πώληση ακινήτου από 1η-1η του 2019 και από εδώ και στο εξής, επιλέγει το έτος 2020. Από 1η-1η του 2019, λοιπόν, επιλέγουμε το 20, γιατί επιλέγοντας το 2019... μιλάμε για αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει από 1η-1η του 2018 μέχρι 31/12 του 2018. Mm-hmm. Επομένως, ό,τι επιλέγουμε από το έτος, μιλάμε για πριν το προηγούμενο έτος στις αλλαγές. Θα πρέπει να προσεχθεί αυτό, γιατί πολλές φορές και σε αυτό έχει γίνει λάθος. Πώς θα κάνουμε τη δήλωση και ξεκινάμε. Επιλέγουμε, Παναγιώτη Κάβουρα, όπως το δούμε και στην κάρτα, το έτος που θέλουμε να επιλέγουμε. Λοιπόν, το βασικό που είπαμε και στην αρχή είναι το έτος. Από τη στιγμή που έχουμε μπει στο 2019, επιλέγουμε το έτος 2020. Mm-hmm. Υπάρχουν τριών ειδών μεταβολές. Είναι η διαγραφή, είναι η εισαγωγή ενός ακινήτου, η μεταβολή ενός ακινήτου και η διαγραφή ενός ακινήτου, είτε στον πίνακα 1 που αφορά κτίσματα και οικόπεδα, είτε στον πίνακα 2 που αφορά αγροτεμάχια. Εάν λοιπόν εισάγουμε ακίνητο, συμπληρώνουμε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου. Εάν μεταβάλλεται το ακίνητο, τροποποιούμε μόνο το περιγραφικό στοιχείο το οποίο απαιτείται στην τροποποίηση. Και έχουμε και αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Επίσης, ανάλογα τώρα με την αιτία εισαγωγής, μεταβολής ή διαγραφής ενός ακινήτου που θα επιλέξουμε, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία θα μας ζητηθούν. Σαφώς. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να βάζουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που είναι είτε από συμβολιογραφική πράξη, είτε από διαθήκη. Κατά την οριστική υποβολή δήλωση του Ε9 μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους. Οποιαδήποτε ενέργεια λοιπόν κάνουμε αποθηκεύεται προσωρινά και αφού δούμε την εικόνα σε μια προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης, όπως γράφουμε εδώ στην κάρτα μας όταν ολοκληρώσουμε τις μεταβολές, όπως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης, βλέπουμε και ανάλογα οριστικοποιούμε την δήλωση. Και στο τέλος, από τη στιγμή που κάνουμε οριστική υποβολή της δήλωσης του Ε9, κάνουμε και μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος, δηλαδή στο 2020.